Με μπασκετική προσποίηση ο Φιντάν απέφυγε έναν αγκαλισμό με Μπλίνκεν. Πριν λίγη ώρα λοιπόν συναντήθηκαν στην τουρκική πρωτεύουσα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα για το θέμα της Γάζας και μια σειρά άλλων θεμάτων. Ενώ το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αφήχθη στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τη νύχτα, κανένας ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δεν μετέβη στην υποδοχή του Μπλίνκεν, ενώ ο φωτισμός της πίστας του τουρκικού αεροδρομίου δεν ήταν ανοιχτός. Πρόκειται για μια προσβλητική στάση, ενώ πρόκειται και για την πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά υποδέχθηκε Αμερικανό αξιωματούχο χωρίς την παρουσία του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών, μιας και τον Μπλίνκεν τον υποδέχθηκε μόνο ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζοντας τα Οθωμανικά παιχνίδια, οι Τούρκοι είχαν κρεμάσει φωτογραφία του Αμπού Ουμπάιντα, εκπροσώπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, στην διαδρομή του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών προς το τουρκικό Υπουργείο. Οι Τούρκοι έχουν αποκλειστεί από κάθε διαδικασία στη Γάζα, ενώ η ένταση και τα σχέδια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρμάδας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν εξοργήσει το καθεστώς Ερντογάν, που φοβάται πλέον τα χειρότερα. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τώρα, ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, William Birch, έφτασε χθες στο Ισραήλ για συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών για να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου και τις απώλειες αμάχων στη Γάζα. Ο William Birch, διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή της CIA, έφτασε εχθές στο Ισραήλ στο πλαίσιο μιας περιοδίας σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο William Birch, ένας ανταποκριτής στο New York Times που καλύπτει τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, ανέφερε το γεγονός επικαλούμενος ανώνυμο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Ο Birch, ένας από τους πιο έμπιστους γραφειοκράτες της κυβέρνησης Biden στη Μέση Ανατολή, θα συναντηθεί με Ισραηλινούς αξιωματούχους για να συζητήσουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποτρέψουν την επέκταση του πολέμου και την προσθήκη μετόπων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.